Ο τίτλος του νομοσχεδίου είναι «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις». Αλήθεια, τι εξορθολογίζει, το νομοσχέδιο? Μήπως περιλαμβάνει κάποια θετική εξέλιξη για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, μισθωτών ή μη μισθωτών αυταπασχολουμένων? Αντίθετα, περικοπές στις συντάξεις, η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, το ΕΦΑΠΑΞ, η μεγάλη μείωση των συντελεστών αναπλήρωσης και άλλες αντιδραστικές διατάξεις που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια θεωρούνται δεδομένες. Συνεχίζει στην ίδια αντιλαϊκή αρχή της ανταποδοτικότητας, ό,τι δίνεις παίρνεις, και αν παίρνεις δηλαδή, εξαναμίζοντας τον αναγκαίο κοινωνικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος, θολώνει τη μεθοδευμένη απεμπλοκή του κράτους από τις υποχρεώσεις του, όπως είναι η εισφορά στη σύνταξη, εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση υγείας πρόνοιας, διατηρεί κύρια το σύνολο του βασικού πυρήνα των ανταασφαλιστικών νόμων Κατρούγκα-Λουβρούτσι, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, να αντιστοιχηθεί με τα ονόματα. Η συνεχιζόμενη φοροαθέμαξη θεωρείται και αυτή δεδομένη, με το σύνολο των φόρων και των χαρατσιών για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες να ξεπερνάει τα 60 δις ευρώ, όπως αποτυπώνεται βέβαια και στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023. Ο στόχος για επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα ανοίγει για τα καλά ένα νέο κύκλο αντιλαϊκής επίθεσης και σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές αναφορές για την επιδείνωση της καταρριστικής οικονομίας σε Ελλάδα και Ευρωζώνη, για τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό και τις αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες, ακόμα και εκείνα τα πενιχρά ποσά που προορίζονται δήθεν για την ανακούφιση του λαού, είναι φτερό στον άνεμο και θα βγουν και πάλι από τις τσέπες και τους φόρους των εργαζομένων. Οι ευάλωτες ομάδες, αλήθεια, ποιος είναι αυτή, ως αποτέλεσμα είναι αυτές οι ευάλωτες ομάδες? Δεν είναι αποτέλεσμα της πολιτικής στήριξης του κεφαλαίου και των αναγκών του? Δεν είναι δημιούργημα όλων σας, όλων των κυβερνήσεων του κεφαλαίου? Ποια είναι η λύση που δίνεται? Λίγα ψίχουλα. Η προσπάθεια λοιπόν της κυβέρνησης να παρουσιάσει την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων για τα Χριστούγεννα του 2022 και κάποιων ελάχιστων κοινωνικών επιδομάτων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο ως σανίδες σωτηρίας, ως δίθεν απάντηση στον πληθωρισμό, είναι προκλητική και υποτιμά την νοημοσύνη του λαού. Τα ψίχουλα που δίνει δεν μπορούν να δώσουν ουσιαστική ανακούφιση, καθώς διατηρούνται στο ακέραιο όλοι εκείνοι οι μηχανισμοί που ευθύνονται για τις συντάξεις πείνας, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την επίθεση στο εργατικό λαϊκό εισόδημα. Το ίδιο και για την εφάπαξ καταβολή στους ανέργους, που δεν αφορά όλους τους ανέργους, παρά το 1/5 που βρίσκονται στην τακτική επιδότηση και λογίζονται ως μακροχρόνια άνεργοι και θα είναι δικαιούχοι της επιταγής. Οι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 2 χρόνια βρίσκονται εκτός αυτής της ρύθμισης. Όσον αφορά τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις, η από κοινού στήριξη Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ σε όλους τους ανταασφαλιστικούς νόμους που έχουν νομοθετήσει μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με τις γενικότερες αντιλαϊκές πολιτικές αλλά και τον ενδυνόμενο ανταγωνισμό που επικρατεί στην καπιταλιστική οικονομία, όπου το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, έχουν δημιουργήσει συσσωρευμένα χρέη σε αυταπασχολούμενους που δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Σύμφωνα με την έκθεση του ΚΑΟ το Σεπτέμβριο του 2022, κύριε Υπουργέ, αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά 2,2 δις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του ίδιου έτους, λόγω και της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των ενεργών ρυθμίσεων λόγω οικονομικής αδυναμίας να ανταποκριθούν.
Με βάση τα τελευταία στοιχεία, το υπόλοιπο φυλών στον ΙΕΦΚΑ φτάνει περίπου στα 42,8 δις ευρώ, με το σύνολο των φυλών πριν το 12 να είναι 32 δις. Τα 22 δις αφορούν το πρώην ΙΚΑ. Το ποσό, ως γνωστόν, αποτελείται από 2/3 από φυλές των εργοδοτών, ή 14,74 δις ευρώ. Τα υπόλοιπα 7,36 δις είναι χρήματα που παρακρατούσαν οι εργοδότες και δεν τα απέδιδαν, κύριε Υπουργέ. Και είναι έγκλημα σε βάρος των ασφαλισμένων. Είναι κλοπή δηλαδή. 2.313 επιχειρήσεις χρωστούν πάνω από 1.000.000 ευρώ. Όσον αφορά την παραγραφή, η δεκαετής παραγραφή ισχύει πριν από το 2016. Τα περισσότερα χρέη σήμερα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, διότι για αυτούς η παραγραφή ήταν στην 20ετία και πριν το 2016. Τα όποια χρέη βέβαια που δημιουργήθηκαν είναι και πρόσφατα. Το άρθρο 7 προσπαθεί να άρει αυτή την κατάσταση ώστε να αυξηθεί η εισπραξιμότητα του ΚΕΑΟ. Τόσο στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης όσο και της σημερινής, καμιά κυβέρνηση δεν έχει στηρίξει ουσιαστικά τους αυταπασχολούμενους, απαλλάσσοντάς τους από μέρους των μη διαχειριστικών πλέον χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία. Το ίδιο ισχύει και για την περίοδο της πανδημίας, κατά την οποία πολλοί βρέθηκαν να χωρίς εισόδημα λόγω του lockdown και η κυβέρνηση αρνήθηκε να επιδοτήσει τις εισφορές ατομικής ασφάλισης των μικρών ΕΒΕ. Ποσά που σήμερα προστίθενται στα υπόλοιπα χρέη. Επιπλέον η ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων επιβάλλεται με αυξημένο επιτόκιο. Η δίθεν διευκόλυνση ανάσα που δίνει το παρόν άρθρο σε αυταπασχολούμενους επαγγελματίες βιοτέχνες στην ουσία μεταθέτει για το αμέσως επόμενο διάστημα την οικονομική ασφυξία. Αν οι πραγματικές προθέσεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και της κυβέρνησης ήταν να δοθεί ανάσα σε όλους αυτούς τους μικρούς επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους, δεν θα έκλεινε τα αυτιά του όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως και σήμερα, μπροστά στα δίκαια αιτήματα για πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών από 1η-1η-23, επανένταξή τους στο αφορολόγητο, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, οριστική διαγραφή μέρους των χρεών που φορτώθηκαν στην προηγούμενη κρίση προς την εφορία, τα ταμεία και τις τράπεζες. Το ΚΚΕ επαναφέρει, κύριε Υπουργέ, το αντίστοιχο εδάφιο της πρότασης νόμου που είχε καταθέσει στις 21η-21. Θα έρθουμε και με τροπολογία επ' αυτού, θα την καταθέσουμε για το σχέδιο νόμου. Για τους αγρότες, το όριο φυλών για κατάθεση αιτήσεως συνταξιοδότησης στον ΟΓΑ είναι 6.000, ενώ για όλους τους άλλους ασφαλισμένους 20.000. Το ΚΚΕ ζητάει να ισχύει το ίδιο όριο φυλών που ισχύει και για τους ασφαλισμένους, στις 20.000 δηλαδή, και με εξαγορά της πρόσθετης ασφάλειας που υπήρχε. Όσον αφορά την αύξηση της βασικής σύνταξης των αγροτών, αποτελεί κοροϊδία. Πρόκειται για αύξηση ούτε 20 ευρώ. Σε καθυλωμένες συντάξεις δεκαετίας και πλέον. Συντάξεις των 300 ευρώ. Μπορεί κανείς να ζήσει με αυτές τις συντάξεις? Το αίτημα βέβαια που έχει καταθέσει το ΚΚΕ κατά επανάληψη είναι να γίνουν τώρα οι συντάξεις, η κατώτερη σύνταξη για όλους, στα 650 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία του Οκτώβριου του 2022, από το σύστημα Ήλιος, 1.103.000 συνταξιούχοι στην Ελλάδα πήραν κύρια σύνταξη 658 ευρώ. 905.000 περίπου συνταξιούχοι παίρνει 564 ευρώ καθαρά το μήνα και 652.000 παίρνει 470 ευρώ καθαρά το μήνα. 1,5 εκατομμύριο και πλέον συνταξιούχοι παίρνουν σύνταξη 564 ευρώ το μήνα. Είναι κατόρθωμα όλων σας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ προηγούμενα και της Νέας Δημοκρατίας. Οι αλληλεπάλληλες μειώσεις από το 1992 και σήμερα από όλες τις κυβερνήσεις είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Με κλοπή
πάνω από 120 δις από τους συνταξιούχους. Συνεχίζει η προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούκαλου. Οι συνταξιούχοι απορρίπτουν την κυβερνητική κοροϊδία της αύξησης που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου. Έχουν υποστεί αιματηρές περικοπές εδώ και 13 χρόνια. Και τι τονίζουν, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αυξήσεις τα ποσοστά αυτά, αλλά παραπέρα μείωση του εισοδήματός μας, αφού αυτά δεν καλύπτουν ούτε την ακρίβεια του τελευταίου διαστήματος, ενώ δεν περιλαμβάνουν τις επικουρικές συντάξεις. Επιπλέον, ένα και πλέον εκατομμύριο συνταξιούχοι δεν θα πάρουν αύξηση, γιατί όπως είπαμε, με τον νόμο Κατρούγκαλου διατηρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την προσωπική διαφορά που είχε θεσπίσει. Δεν ανέχονται λοιπόν οι συνταξιούχοι να διατηρείται η εισφορά αλληλεγγύης του ΑΚΑΓΕ, που εσείς τη διατηρείτε ακόμη, η οποία είναι πολλαπλάσια του ποσού της φορολογικής εισφοράς που αφαιρέθηκε. Διεκδικούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κατώτατη σύνταξη 650 ευρώ. Άμεση έκδοση των συντάξεων. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Θα πούμε παρακάτω για τις εκκρεμείς συντάξεις. Να σταματήσει η κοροϊδία με τα λογισμικά και τις ιδιωτικές εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Να σταματήσουν οι περικοπές στα ΕΦΑΠΑΞ. Να δοθούν τα αναδρομικά του 11μηνου που παράνομα παρακατούνται, ανεξάρτητα αν οι συνταξιούχοι έχουν κάνει ή όχι αγωγή. Εσείς τους λέγατε να μην πάνε στα δικαστήρια, να μην κάνουν αγωγή. Αλλά και να αποδοθεί το 0,5 του ΑΕΠ, το ποσό έχει φτάσει κοντά στα 3 δισεκατομμύρια. Το παρακρατάτε. Είναι μια ρύθμιση η οποία δεν έχει καταργηθεί. Να αποδοθούν επίσης οι συνδικαλιστικές οργανώσεις η εθελοντική εισφορά των συνταξιούχων που παρακρατείται μέχρι τώρα τον ΕΦΚΑ. Γιατί δεν την αποδίδετε? Τι είναι αυτό δηλαδή? Ό,τι θέλετε κάνετε. Δεν υπάρχει νόμος που προβλέπει την παρακράτηση και την απόδοση. Με επικοινωνιακό σώο ο Υπουργός εμφανίζει λιγότερες εκκρεμείς συντάξεις. Όμως τι κάνει, δεν υπολογίζει τις συντάξεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο τελευταίο τρίμηνο του 22, που πάντοτε είναι πολύ περισσότερες. Δεν υπολογίζονται πάνω από 120.000, το 21 με συγχωρείτε, πάνω από 120.000 επικουρικές συντάξεις, οι οποίες περιμένουν από το 2018 να εκαθαριστούν, ενώ έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες κύριες. Καμιά αναφορά δεν γίνεται στις συντάξεις των διεθνών σχέσεων, αυτές δηλαδή που αφορούν εργασία στο εξωτερικό. Πολύ σοβαρό ζήτημα αποτελεί η καταγγελία της ΕΣΑΜΕΑ ότι δεν υπάρχει λογισμικό για συντάξεις ΑΜΕΑ. Οι συντάξεις τους καθυστερούν για απαράδεκτα μεγάλα χρονικά διαστήματα από 40 μήνες, όπως και για μια σειρά άλλων κατηγοριών, ενώ υπάρχουν δυνατότητες και εκατομμύρια ευρώ που έχουν δαπανηθεί για τη μηχανογράφηση. Για το κεφάλαιο με τις ρυθμίσεις του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, βάζεται χέρι στην κινητή και ακίνητη περιουσία του Μετοχικού Ταμείου των Πολιτικών Υπαλλήλων. Το Μετοχικό Ταμείο χρηματοδοτείται μόνο από τις εισφορές των μετόχων, εισφορές δημοσίων υπαλλήλων, και η περιουσία του έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από κληροδοτήματα, διαθήκες και από τις καταθέσεις των μετόχων των δημοσίων υπαλλήλων. Οι ιδιοκτήτες της κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι και οι μερισματούχοι, συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, χείρες, χείροι ορφανά και ανάπηρα τέκνα. Η ακίνητη περιουσία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων περιλαμβάνει ένα οικόπεδο και 10 κτίρια εκμισθωμένα, εκ των οποίων τα 5 είναι διατηρητέα ιστορικά κτίρια, κτίρια φιλέτα στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος σας είναι να δοθούν στους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού, ακολουθώντας την πολιτική επιλογή των χρήσεων γης του κέντρου, το ρυθμιστικό της Αθήνας και τον εξοβολισμό όλων των Υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών στον χώρο της Πυρκάλ. Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι και άλλες κυβερνήσεις πριν έβαλαν χέρι στην περιουσία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, όταν πουλήσανε μπυρ παρά το οικόπεδο για την επέκταση της Αμερικάνικης Πρεσβείας στη Βασιλής Σοφίας ή όταν κούρεψαν τα αποθεματικά του. Όλα στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Με τη σημερινή κατάσταση του Ταμείου, κύριε Υφυπουργέ, έφτασε ένας συνταξιούχος μερισματούχος
να χρειάζεται 15 έως 20 χρόνια για να πάρει πίσω τις εισφορές που κατέβαλε. Δηλαδή θα έχει πεθάνει. Δεν θα τις πάρει ποτέ. Ενώ πριν από 10 περίπου χρόνια τις έπαιρνε σε 7 χρόνια. Με την αρπαγή επί της ουσίας της κινητής και εκείνης περιουσίας οδηγούν το μέρισμα των σημερινών εργαζομένων να πάει πολύ αργότερα. Εμείς ζητούμε την απόσυρση του κεφαλαίου Ζ και των άρθρων 38 έως 43. Στρατηγικός στόχος που υπηρετείται από όλες τις κυβερνήσεις και υπηρετούν όλες οι εντασφαλιστικές ανατροπές είναι η ελάμφρυνση των επιχειρηματικών ομίλων και του κράτους τους από το βάρος της κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι οι εισφορές είτε μειώνονται, όπως τώρα μονιμοποιείται την μείωση αυτή, είτε καταργούνται, είτε δεν πληρώνονται. Αυτό σε συνδυασμό με τη διαχρονική κλοπή των αποθεματικών των ταμείων από εργοδότες, κυβερνήσεις και κράτος, δημιούργησαν το έδαφος για την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, τη μεγάλη ανατροπή των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, τη δουλειά ως το θάνατο, με το άθλιο επιχείρημα της ευεξίας και μακροημέρευσης των ηλικιωμένων. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η ρύθμιση του νομοσχεδίου για αύξηση κατά 7 χρόνια για τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων. Κατά τα άλλα, είσαστε εντάξει, σύμφωνοι με αυτά που εξαγγέλλετε, ότι καμία αύξηση στο όριο ηλικίας δεν θα κάνετε. Επιδιώκετε με όλη την προπαγάνδα να αποτρέψετε διεκδικήσεις αυξήσεων στις συντάξεις. Τι λέτε? Λέτε ότι οι διεκδικήσεις για ασφαλιστικό σύστημα με κριτήριο τις ανάγκες των εργαζομένων και των συνταξιούχων οδηγούν σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, τι θεωρείτε εσείς διέξοδο? Διέξοδο θεωρείτε ό,τι χωράει στην καπιταλιστική ανάκαμψη, στην ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Δηλαδή, συντάξεις πείνας και δουλειά στα βαθιά γεράματα για συμπλήρωμα και παροχές υπηρεσιών υγείας σχεδόν ανύπαρκτες, οι οποίες θέλει να τις έχει επιπληρωμή από την τσέπη του. Εχθές με πήρε ένας φίλος, πήγε στο γεννηματά, κύριε Πρόεδρε, που είσαστε και υγειονομικός, να κάνει μία ένεση για ένα θέμα υγείας που έχει με τα νεύρα του και του δίνουν μόνο 10 μιλιγκράμ, πώς λέγεται, από τα 30 που πρέπει να πάρει. Γιατί λέει είναι ακριβή αυτή η θεραπεία του. Δηλαδή αυτός δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι καθυλωμένο στο κρεβάτι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους, τους βιοπαλλαστές, αγρότες και τους καλούμε να επιλέξουν τη συμπόρευση με το ΚΚΕ, άσε αν τη συμφωνούν σε όλα. Είναι μονόδρομος ο αγώνας για την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος. Ο αγώνας για μια κοινωνία όπου αυτοί που παράγουν όλο τον πλούτο θα μπορούν και να τον καρπώνονται. Τέτοιο πρόγραμμα έχει το ΚΚΕ. Μόνο το ΚΚΕ έχει πρόταση για τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία όλων των καταπιεσμένων ενάντια στα μονοπόλια και το σύστημά τους με στόχο την ανατροπή του. Μόνο το ΚΚΕ τελικά μπορεί να ηγηθεί της μεγάλης λαϊκής αντεπίθεσης. Το αποδεικνύουμε καθημερινά με τη δράση των κομμουνιστών και των άλλων αγωνιστών που παλεύουν κόντρα σε θεούς και δαίμονες για να σηκώσουν κεφάλι οι εργάτες, οι άνθρωποι του μόχθου, οι νέοι και οι νέες, οι γυναίκες. Επειδή το νομοσχέδιο αποτελεί μια συνέχεια όλων των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων, γι' αυτό και προφανώς ψηφίζουμε κατά επί της αρχής, υπάρχουν άρθρα που άλλα θα ψηφίσουμε και άλλα δεν θα σταθούμε ενάντια. Επίσης, θα καταθέσουμε τροπολογίες για πολλά ζητήματα που αναφέραμε και στην πρώτη μας τοποθέτηση.